που βρίσκεται σήμερα σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τόσο στις εργασίες της Συνόδου, όσο και στις κατηδίαν επαφές που είχε στη Ρώμη, ανέδειξε μια κορυφαία προτεραιότητα τόσο για τη χώρα, όσο όμως και για το σύνολο της Ευρώπης. Την ανάγκη διαφύλαξης του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σεβασμού του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου από όλα τα κράτη-μέλη. Με αιχμή, την ανάγκη τερματισμού της κατάστασης εξαίρεσης στην ελληνική αγορά εργασίας, αλλά και την ανάγκη για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία που έχει για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών και των πολιτών η προστασία των εργαζομένων. Στη διακήρυξη της Ρώμης, μετά από τις παρεμβάσεις και του Πρωθυπουργού, διατηρήθηκε παρά τις ενστάσεις πολλών χωρών η αναφορά στην κοινωνική Ευρώπη, ενώ προστέθηκε και η ειδική αναφορά στην καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία απουσίαζε από τα πρώτα σχέδια του κειμένου. Σε συνέχεια της επιστολής που απέστειλε την Πέμπτη στους επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών και στους υπόλοιπους 26 αρχηγούς κρατών μελών, το ζήτημα της περάσπισης του ευρωπαϊκού και κοινωνικού κεκτημένου, μια σειρά αξιωματούχων προέβησαν σε υποστηρικτικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, ο προεδρεύων της Συνόδου Ιταλός Πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι και ο συμπροεδρεύων Μαλτέζος Πρωθυπουργός Γιώζεφ Μουσκάτ έκαναν σχετικές δηλώσεις. Επίσης, διατυπώθηκε η ομόφωνη στήριξη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο ελληνικό αίτημα για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ο νέος επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, τόνισε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια για εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στις εργασιακές σχέσεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρεία στήριξη στις θέσεις που διατύπωσε ο Πρωθυπουργός είναι κομβική σημασία σε αυτή την περίοδο που είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με στόχο την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μας. Διότι πλέον η Ελλάδα διεκδικεί έχοντας σημαντική στήριξη από την Ευρώπη, γεγονός που αυξάνει εκθετικά τις πιθανότητες για μια επιτυχή κατάληξη των εν εξελίξη διαπραγματεύσεων για τα εργασιακά, προς όφελος του κόσμου της εργασίας. Όσον αφορά την γενική εικόνα των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά, ώστε το συντομότερο δυνατόν να καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση πέρα από απαράλογες και ανεδαφικές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρομαι σε απαιτήσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δυστυχώς λησμονούνται, εκούσια ή μη, στο δημόσιο διάλογο, σε μια προσπάθεια να χρεωθεί η ελληνική κυβέρνηση στις καθυστερήσεις. Υπενθυμίζω ότι οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μέτρα περαιτέρω λιτότητας ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ήδη από το Δεκέμβρη του 2015 έβαλαν εμπόδια στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Εμπόδια που άρθηκαν μετά την επίμονη προσπάθεια της ελληνικής πλευράς με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε λύση χωρίς να γίνουν αποδεκτές οι απαιτήσεις αυτές. Δυστυχώς όμως, τα ίδια εμπόδια έθεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση. Επανήλθε ήδη από το Σεπτέμβριο του 2016 με απέτηση για επιπλέον μέτρα λιτότητας ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κάτι που επουδενή δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό από την ελληνική πλευρά. Και πάλι όμως, μετά από μια επίπονη διαπραγμάτευση, καταφέραμε να φύγει από το τραπέζι αυτή η παράλογη απέτηση και καταλήξαμε στο πλαίσιο που συζητάμε σήμερα. Μια συμφωνία η οποία θα έχει μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθώς μαζί με τις επιβαρύνσεις θα υπάρξει και μια αντίστοιχου ύψους σειρά ελαφρύνσεων προς τους πολίτες. Κατανοούμε απόλυτα την ανησυχία που μπορεί να προκαλεί η συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Όσο όμως πεπερασμένος είναι ο χρόνος που μπορεί να αξιοποιηθεί για τις διαπραγματεύσεις, άλλο τόσο πεπερασμένες είναι και οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη λιτότητα. Προκαλεί αλγινή εντύπωση ωστόσο η στάση ορισμένων παραγόντων, οι οποίοι καθ' υπέρβαση του θεσμικού τους ρόλου επιλέγουν να αναπαράξουν διάφορα κινδυνολογικά σενάρια για την πορεία της οικονομίας, τη στιγμή μάλιστα που υποδεικνύουν το δίχως άλλο την κυβέρνηση ως βασική υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση. Θα ήταν καλό όσοι επιλέγουν αυτή τη στάση, επικαλούμενοι μάλιστα τη θεσμική τους ανεξαρτησία, ενώ είναι σε όλους γνωστό ότι υπήρξαν πρόσφατα πολιτικά στελέχη της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αναρωτηθούν. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στους δημοσιονομικούς στόχους του 2016 αν επιλέγαμε να συμφωνήσουμε σε μέτρα λιτότητας 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ το Δεκέμβρη του 2015, όπως ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας αν δεχόμασταν τα μέτρα λιτότητας ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων για το 2018 και το 2019? Και επίσης, είναι η ελληνική κυβέρνηση ή το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών που αρνούνται τη συζήτηση για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους για λόγους μάλιστα αμυγός εσωτερικής πολιτικής?
Ή μήπως η παρούσα κυβέρνηση είναι αυτή που σχεδίασε και υλοποίησε τα προγράμματα της περίοδου 2010 και 2000, ως 2014 που εκτείναξαν το ελληνικό χρέος από το 120% στο 180%. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι βεβαίως γνωστές στο Πανελλήνιο. Ακόμα και αν διαφεύγουν από επιφανείς τεχνοκράτες που επιλέγουν αντί να κάνουν αντικειμενικές αναλύσεις, να δημοσιολογούν και να πολιτικολογούν. Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά στην κατεύθυνση που έχουμε επανειλημμένα περιγράψει για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Την ίδια στιγμή όμως, η αξιωματική αντιπολίτευση κινείται διαρκώς ανάμεσα στη φεδρότητα και την καταστροφολογία. Διότι φεδρότητα είναι η διακίνηση σεναρίων ότι η κυβέρνηση σε συνεργασία με τμήμα των δανειστών επιδιώκει να εγκλωβίσει τη Νέα Δημοκρατία σε σενάρια αυξημένης πλειοψηφίας εν ώψη της ψηφοφορίας για τη συμφωνία στη Βουλή. Σε ό,τι μας αφορά, δεν έχουμε καμία απολύτως αγωνία για το τι θα κάνει στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος όμως, αν έχει το θάρρος της γνώμης του, θα πρέπει με παρησία να πει όχι μόνο ότι δεν θα ψηφίσει, αλλά και ότι θα καταργήσει τη συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε. Όχι άλλα να λέει μέσα και άλλα έξω, διαβεβαιώνοντας τους δανειστές ότι δεν θα αλλάξει ούτε λέξη από όσα θα συμφωνηθούν. Αυτό όμως είναι και ένδειξη του απόλυτου κινησμού του. Το πρόβλημα τελικά αφορά μόνο και αποκλειστικά τον κύριο Μητσοτάκη και την παράταξή του. Τις τελευταίες μέρες επίσης, η Νέα Δημοκρατία, βλέποντας πως οδεύουμε στην εξεύρεση κοινού τόπου με τους θεσμούς, έχει ξεπεράσει κάθε όριο καταστροφολογίας στην προσπάθεια να προκαλέσει αποσταθεροποίηση. Και αναρωτιέμαι αν αυτή είναι η υπεύθυνη αντιπολιτευτική στάση ή απλώς η τελευταία πράξη του δράματος της αυτοκαταστροφικής πολιτικής τακτικής που υιοθέτησε ο κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά την εκλογή του. Ειλικρινά πάντως μιλώντας, λίγο ενδιαφέρει η αυτοκαταστροφή του κ. Μητσοτάκη. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ο κ. Μητσοτάκης να μην πάρει μαζί του και τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο, η κυβέρνηση θα συνεχίσει με συνέπεια την προσπάθεια για ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, καθώς και τον αγώνα ώστε να διορθώσει τη ζημιά που έχουν προκαλέσει τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και όμως κάποιοι από τους δανειστές, οι οποίοι επιλέγουν το δρόμο της διαρκούς καθυστέρησης πέρα και έξω από κάθε συμφωνία αλλά και από κάθε λογική. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Κύριε εκπρόσωπε, είχαμε χθες δηλώσει από τον Πάνο Σκουρλέτη για τη ΔΕΗ. Σήμερα είχαμε από την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σβίγκου, ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ. Είχαμε δηλώσει από την κυρία, από την αντιπρόεδρο της Βουλής, ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμη και εκλογές ή δημοψήφισμα και ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή αυτή η συμφωνία. Φοβάστε από τη στιγμή που θα έρθει η συμφωνία ότι υπάρχει κίνδυνος να μην περάσει από τη Βουλή, από την κυβερνητική πλειοψηφία? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, θέτετε δύο διαφορετικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με την ΔΕΗ. Εγώ αυτό που θέλω να σας θυμίσω είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει και ήταν έτοιμη να εφαρμόσει ένα σχέδιο για την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, το οποίο προέβλεπε χονδρικά τα εξής. Πρώτον, το σχέδιο για την μικρή ΔΕΗ, το οποίο είχε ψηφιστεί και ήταν έτοιμο να εφαρμοστεί, το οποίο προέβλεπε την πώληση, την ιδιωτικοποίηση μεγάλου ποσοστού των παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ. Και δεύτερον, το σχέδιο για την πώληση του 66% του ΑΔΜΙΕ. Και τα δύο αυτά, και οι δύο αυτές αποφάσεις ανατράπηκαν από την παρούσα κυβέρνηση, η οποία οφείλω να σας πω ότι είναι απολύτως ενιαία και συμπαγής στην προσπάθειά της να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Νομίζω ότι τελικά όταν έρθει η τελική συμφωνία θα κληθούμε όλοι μαζί να πάρουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις και αυτές οι αποφάσεις θα συγκριθούν πρώτον με τα όσα είχε συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία, δεύτερον με τα όσα απαιτούσαν οι δανειστές καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, που οφείλω να σας πω ότι πολλές φορές είναι και παράλογα αλλά επίσης πηγαίνουν και πίσω από τα συμφωνηθέντα, και τρίτον φυσικά με τις προγραμματικές θέσεις της ίδιας της κυβέρνησης. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συγκρίνουμε την τελική συμφωνία με όλα όσα προανέφερα. Έχω την βαθιά πεποίθηση ότι η συμφωνία θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέψει την αμφισβήτησή της από κανέναν. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι ενιαία και συμπαγής και θα συνεχίσει την μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με όρους προστασίας της κοινωνίας, της δημόσιας περιουσίας αλλά και των εργαζομένων. Παρακαλώ, κυρία Καραλογιερόπουλου. Κύριε
Κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Τουρνάρας δεν θα μπορούσε να κάνει ως αρμόδιος τραπεζίτης μία δήλωση ή να δώσει μία συνέντευξη εκφράζοντας την ανησυχία του? Το λέω αυτό γιατί από τις δηλώσεις που κάνατε αρχικά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία ενόχληση. Και το ρωτώ αυτό γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο υπονόμευσης της κυβέρνησης το οποίο εκφράζεται μέσω του κυρίου Στουρνάρα, ότι υπάρχει κάτι άλλο? Και θέλω και άλλο ένα ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Εάν σας έχει ζητηθεί επιστολή για αυτά τα οποία έχετε συμφωνήσει μέχρι σήμερα από τους εκπροσώπους των θεσμών. Θα σας πω το εξής. Οι θεσμικοί παράγοντες και ιδιαίτερα οι ανεξάρτητοι θεσμικοί παράγοντες βεβαίως και δικαιούνται και έχουν υποχρέωση να κάνουν τις εκτιμήσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται η ελληνική οικονομία. Θα πρέπει όμως να αποφεύγουν την πολιτικολογία. Θα πρέπει να έχουν ένα καθαρό βλέμμα και να βλέπουν ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση με όλα όσα περιέγραψα και προηγούμενα δεν βρίσκεται κυρίως στην μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Εγώ θα έλεγα ότι δεν βρίσκεται καθόλου στη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά αντιθέτως έχει να κάνει με παράλογες απαιτήσεις τις οποίες έχει προβάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κατά τη διάρκεια της πρώτης, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης. Επομένως, αυτό το οποίο θα περίμενε κανείς θα ήταν ένα καθαρότερο και μη πολιτικό βλέμμα από παράγοντες οι οποίοι απολάβουν θεσμικής ανεξαρτησίας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ό,τι αφορά τις τεχνικές διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης. Ανταλλάσσονται καθημερινά δεκάδες email, ανταλλάσσονται καθημερινά απόψεις με τους θεσμούς και τηλεφωνικά αλλά και σε τηλεδιασκέψεις. Επομένως, δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε ανακοινώσεις για την κάθε μεμονωμένη επικοινωνία που γίνεται μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και θεσμών. Παρακαλώ, κύριε Καντούνα. Δικιά μας πρόταση, κύριε εκπρόσωπε, έχουμε στείλει στους θεσμούς. Και αν ναι, αν περιμένουμε κάποια απάντηση και για ποια θέματα. Ευχαριστώ. Σας είπα ότι οι συζητήσεις που γίνονται με τους θεσμούς, οι διαβουλεύσεις είναι διαρκείς. Υπάρχουν προτάσεις και από τη δική μας μεριά και από τη μεριά των θεσμών, οι οποίες προτάσεις αφορούν το σύνολο των ανοιχτών ζητημάτων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα ανοιχτά θέματα. Είναι το ζήτημα το ενεργειακό, είναι το ζήτημα το δημοσυνομικό, δηλαδή τα μέτρα και τα αντίμετρα για το 2019, και είναι και τα ζητήματα τα εργασιακά. Επομένως, και στους τρεις αυτούς τομείς, αλλά και σε άλλους που έχουν μικρότερη σημασία, διότι τα ζητήματα είναι περισσότερο τεχνικά, ανταλλάσσονται διαρκώς mail, απόψεις, προτάσεις και γίνεται ένας διαρκής διαπραγματευτικός διάλογος. Παρακαλώ, κυρία Κεχαγιά. Κύριε εκπρόσωπε, τι πιθανότητες θα δίνατε να κλείσει εντός της εβδομάδας η αξιολόγηση στο επίπεδο SLA? Και μία διευκρίνηση, μας είπατε ότι το Δούνου του από το 2016, το Σεπτέμβριο, έχει ζητήσει μέτρα 4,5 δις ευρώ. Αν θυμάμαι καλά όμως, τότε δεν βρισκόμασταν στη διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης. Σε τι επίπεδο έγινε αυτή η υποβολή του αιτήματος? Το Σεπτέμβριο του 2016, ναι. Λέτε, φυσικά και υπήρχαν διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση. Δεν θυμάστε ότι συζητάγαμε. Επισήμως, όμως. Εντάξει, προφανώς όμως οι συζητήσεις είναι διαρκείς. Θυμάστε ότι όλη η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο-Νοέμβρη και φτάσαμε στο Δεκέμβρη του 2016 με το περίφημο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη. Αυτό σε σχέση με το πρώτο σας ερώτημα, το δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα θέλετε να το επαναλάβετε? Τι πιθανότητες δίνεται, το ποσοστό πιθανότητων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αν θέλετε, να κλείσει αξιολόγηση εντός αυτής? Κοιτάξτε, θα ήταν το λιγότερο ανεύθυνο από τη δική μου μεριά να δίνω αριθμητικά ποσοστά για τις πιθανότητες της λήξης αξιολόγησης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οδεύουμε σε έναν δρόμο ο οποίος φαίνεται σύντομα να καταλήγει. Υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, υπάρχει ένταση των συζητήσεων και ο στόχος είναι να έχουμε το δυνατόν συντομότερο την τεχνική συμφωνία ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την συζήτηση που θα αφορά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Ξέρετε ότι η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είπε ότι η δεύτερη αξιολόγηση δεν αφορά απλώς
την τεχνική συμφωνία που θα επιλύσει τα ζητήματα μέχρι τον Αύγουστο του 2018, αλλά επιδιώκει να μην μεταθέσει ξανά το συνολικό πρόβλημα που αφορά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το χρέος, και γι' αυτό το λόγο επιδιώκει μια ολιστική λύση, μια λύση που θα ανοίξει τελικά το δρόμο για την έξοδο από την κρίση και την επιτροπία. Και νομίζω ότι ορόσημο για αυτή τη λύση σε κάθε περίπτωση, χωρίς να είναι και τελικός, χωρίς να μπορώ να προεξοφλήσω ότι θα είναι και τελικός σταθμός, είναι η ανοιξιάτικη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου πλέον θα συζητηθεί και με τον πιο επίσημο τρόπο μάλλον θα ληφθεί η απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ή ευελπιστούμε ότι θα ληφθεί η απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει λίγο να επιταχύνει, να υποχωρήσει σε μια σειρά από παράλογες απαιτήσεις τις οποίες κάνει, και εν πάση περιπτώσει να πάρει επιτέλους μια απόφαση από την οποία ξέρετε ότι εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπο, απεργάζεται η κυβέρνηση τυχόν σενάρια δημοψηφίσματος ή προσφυγής σε εκλογές? Όχι. Κύριε Μακρυγιάννη. Κύριε εκπρόσωπε, περιγράφεται, έτσι το εκλαμβάνω τουλάχιστον, μια σχετικά αισιόδοξη, έστω και συγκριτημένα έτσι, εικόνα των διαπραγματεύσεων. Εάν είναι έτσι και είμαστε τόσο κοντά, μιλάτε για την Ιαρινή Σύνοδο που είναι σε λιγότερο από ένα μήνα, γιατί οι στελέχοι όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μιλούν για τον κίνδυνο που πρέπει να αποφευχθεί βεβαίως ενός τέταρτου μνημονίου? Από πού πηγάζει αυτός ο κίνδυνος για ένα τέτοιο, για μια τέτοια εξέλιξη, και αν βλέπετε όντως τον κίνδυνο μετά την τεχνική συμφωνία να μην προχωρήσουν οι συζητήσεις από γερμανικής πλευράς κυρίως για το θέμα του χρέους που θα απελευθερώσει την τελική συμφωνία? Κοιτάξτε να δείτε, με δεδομένο ότι ακόμα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η ρύθμιση του ελληνικού χρέους δεν έχει αποφασιστεί, είναι λογικό όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμπλέκονται με το ελληνικό πρόγραμμα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η τεχνική συμφωνία, αλλά θα υπάρξει και μία συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, πράγμα το οποίο αποτελεί την προϋπόθεση, όπως γνωρίζετε, για να μπορέσει η χώρα να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και ο κύριος Ντράγκη αλλά και ο κύριος Κερέ έχουν πει ότι είναι αναγκαίο για την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης να υπάρξει μία μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους θετική εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εδώ όμως δεν πρόκειται για μια απλή συζήτηση, δεν πρόκειται για μια συζήτηση η οποία καταρχήν έχει στο κέντρο της την ελληνική κυβέρνηση, αλλά έχει στο κέντρο της πολιτικές δυνάμεις οι οποίες υπερβαίνουν και την ελληνική κυβέρνηση αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε. Αφορούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μια δεδομένη αντίληψη που είχε από την αρχή του ελληνικού προγράμματος ότι απαιτείται η απομείωση του ελληνικού χρέους, και από την άλλη μεριά τη Γερμανία, η οποία για λόγους που έχουν να κάνουν με την ιδεολογία της δημοσιονομικής αυστηρότητας που έχει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και το γερμανικό κράτος εν συνόλο, δυσκολεύονται να αποδεχθούν μια τέτοια πρόταση. Ωστόσο, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει βήματα από όλες τις πλευρές για να μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία που θα βγάλει επιτέλους την Ελλάδα σε ένα ξέφωτο με μια θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με μια λύση που θα ανοίγει το δρόμο για την πρόσβαση της χώρας στις αγορές όσο το δυνατόν συντομότερα. Παρακαλώ, κύριε Αντωνίου. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή έχουμε ακούσει τους τελευταίους μήνες μια σειρά από χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας, τα οποία έχουν διαψευστεί, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση συμμερίζεται τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται από σειρά παραγόντων όλο και πιο εμφατικά τις τελευταίες ημέρες, ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά
σε εκτροχιασμό μάλλον σε σχέση με την όποια σταθεροποίηση είχε επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα και ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το τραπεζικό σύστημα, ή θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι ένα θεωρητικό σχήμα και ότι υπάρχει χρόνος για συνέχιση των διαπραγματεύσεων? Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο μπορώ να σας απαντήσω είναι ότι πολλές φορές η εικόνα την οποία σκιαγραφούν διάφοροι θεσμικοί παράγοντες είναι πολύ χειρότερη από την πραγματικότητα. Και αυτό το οποίο θα περίμενε κανείς δεν είναι απλώς και μόνο να καθορίζουν μπάση περιπτώσει ή να προτρέπουν την ελληνική κυβέρνηση να κλείσει τη συμφωνία άρων-άρων, αλλά θα έπρεπε να πούν και τη γνώμη τους για το ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι βεβαίως, το είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, ότι υπάρχει προβληματισμός σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις. Ωστόσο, για τις καθυστερήσεις αυτές δεν ευθύνεται καταρχήν η ελληνική κυβέρνηση, αλλά παράλογες απαιτήσεις των θεσμών. Εγώ το ερώτημα που θα μπορούσα να κάνω είναι, δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Να αποδεχθεί την απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα λιτότητας που θα οδηγούσαν την ελληνική οικονομία σε ύφεση και την ελληνική κοινωνία στο χείλος του γκρεμού? Νομίζω ότι ήταν στοιχειώδης υπευθυνότητα της ελληνικής κυβέρνησης να διαπραγματευτεί έτσι ώστε να μην βρίσκονται στο τραπέζι αυτού του είδους οι απαιτήσεις. Και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το έχουμε καταφέρει. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι μια άρων-άρων ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το ζήτημα είναι να έχουμε και εν ευθέτω χρόνο ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αλλά την ίδια στιγμή και μια συμφωνία η οποία θα μπορεί να είναι κοινωνικά βιώσιμη, αλλά και οικονομικά βιώσιμη. Επομένως, νομίζω ότι η εικόνα είναι λίγο πιο πολύπλοκη από αυτήν που σκιαγραφείται από τους παράγοντες τους οποίους αναφέρεστε. Κυρία Γιωτάκη. Εάν και εφόσον όπως προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και αρθούν οι ακραίες απαιτήσεις μέρους ή όλων των δανειστών, υπάρχει περίπτωση και πρώτης της επιδιωκόμενης τεχνητής συμφωνίας η κυβέρνηση να προχωρήσει στην ψήφιση των όποιων μέτρων? Όχι, φυσικά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόσωπε, δύο πραγματάκια. Θέλω να μου διευκρινίσετε αν και εφόσον και όταν φτάσουμε σε μια τεχνική συμφωνία θα έρθει προς ψήφιση άμεσα στη Βουλή ή θα περιμένετε την ολοκλήρωση, τη συνολική συμφωνία την οποία έχετε δηλώσει πολλά χρόνια? Με ρωτήσατε αν θα ξεκινήσουμε να ψηφίζουμε πριν από την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας. Και σας είπα ότι δεν υπάρχει αυτό στο σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης. Μεταξύ της τεχνικής συμφωνίας και της ολοκλήρωσης της συζήτησης για το χρέος υπάρχει η πιθανότητα, δεν μπορώ να σας απαντήσω με 100% βεβαιότητα, υπάρχει η πιθανότητα να ψηφιστούν κάποια από τα μέτρα τα οποία θα συμφωνηθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος. Ο κύριος Χατζημαρκούλης. Πώς σχολιάζετε την υπαναχώρηση της Νέας Δημοκρατίας διαστόματος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κύριου Βορύδη, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χθες να ψηφίσει κάποια από τα μέτρα της συμφωνίας? Σας είπα ότι το πρόβλημα σε σχέση με την ψήφιση της συμφωνίας δεν είναι πρόβλημα της κυβέρνησης, είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς αυτό το οποίο περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, από την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι η στοιχειώδης γενναιότητα να πούν ότι είτε ψηφίζουν είτε θα καταργήσουν τα μέτρα. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από το αμήλικτο ερώτημα λέγοντας ότι δεν ψηφίζουν μεν, αλλά θα εφαρμόσουν δε. Νομίζω ότι αν διαφωνούν με τα μέτρα θα πρέπει να έχουν την στοιχειώδη παρησία να πούν ότι αν και εφόσον και όταν εκλεγούν κυβέρνηση θα τα καταργήσουν. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Εξ αφορμής της ερώτησης του συναδέλφου και της απάντησής σας, εγώ θέλω να ρωτήσω σχετικά με αυτό, γιατί έχω και μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει ρητή δέσμευση της κυβέρνησης ή αίτημα της Τρόικας της, του Κουαρτέτου, να περάσει από τη Βουλή η όποια συμφωνία, ή είναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης να μην περάσει από τη Βουλή, να υπάρξει πάνω σχάρη πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, να υπάρξει πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Αυτό σε σχέση με την ερώτηση του συναδέλφου. Μισό λεπτό, κύριε Στρατάκη, εμείς δεν κρυβόμαστε. Ό,τι συμφωνήσουμε θα το φέρουμε προς ψήφιση στη Βουλή. Δεν φοβόμαστε ούτε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία όπως φοβόταν η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε τον ελληνικό λαό.
Και αυτό το έχουμε αποδείξει, διότι όσα έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς δεν έχουν έρθει στη Βουλή με ένα άρθρο, έτσι ώστε να αποφύγουμε διαρροές από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πράγμα το οποίο ήταν η πρακτική των κυρίων Σαμαρά και Στουρνάρα. Έρχονται ως ξεχωριστά άρθρα, ως ξεχωριστές παράγραφοι σε συγκεκριμένα άρθρα, και έχουμε πάντοτε την γενναιότητα να υπερασπιζόμαστε αυτό το οποίο συμφωνούμε. Την ερώτηση τώρα. Μιας και μιλήσατε για πολιτικολογούντες θεσμικούς παράγοντες. Σε μια κρίσιμη περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση, οι θεσμικοί αυτοί παράγοντες συνεργάζονται με την κυβέρνηση? Θα έπρεπε να συνεργάζονται? Και μιας και μιλάμε για πρώην πολιτικούς, ο κύριος Σιμίτης σε μια συνέντευξή του που θα μεταδοθεί απόψε αναφέρει, τουλάχιστον έτσι όπως είδαμε στο τρέιλερ, ότι η μόνη λύση αυτή την ώρα είναι οι εκλογές. Ταυτιζόμενος κατά μία έννοια με το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το σχόλιο σας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις θεσμικές συνεργασίες της κυβέρνησης, αυτές είναι άψογες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών που προβλέπουν το ελληνικό σύνταγμα για την ελληνική κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη ερώτηση, νομίζω ότι προφανώς δεν μπορούμε να σχολιάσουμε μια συνέντευξη η οποία δεν έχει δοθεί ή τουλάχιστον δεν έχει προβληθεί δημοσίως. Όταν προβληθεί δημοσίως, θα κάνουμε και τα σχετικά σχόλια. Ωστόσο, ο κύριος Σιμίτης νομίζω ότι είναι ο τελευταίος ο οποίος θα μπορούσε να προτείνει λύσεις για το ελληνικό πρόβλημα, καθώς είναι ένας από τους βασικούς υπεύθυνους για το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έφτασε στο σημείο που έφτασε το 2009 και χρειάστηκε τη στήριξη του επίσημου τομέα. Είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της καταστροφής της ελληνικής οικονομίας. Παρακαλώ, κυρία Μάνη. Είπατε πριν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε έτοιμο σχέδιο να εφαρμόσει, μεταξύ άλλων την ιδιωτικοποίηση μεγάλου ποσοστού παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ. Διευκρινίστε μας, αυτό δεν συζητάμε και τώρα στη διαπραγμάτευση. Την ιδιωτικοποίηση μεγάλου ποσοστού παραγωγικών μονάδων. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κυρία Μάνη, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε ένα σχέδιο που θα μπορούσε με τον οποιονδήποτε τρόπο να συγκριθεί με το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Αυτό το οποίο υπερασπίζεται η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή τη φάση είναι τον δημόσιο χαρακτήρα της επιχείρησης ηλεκτρισμού. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν πρόλαβα. Μπορώ. Στους θεσμικούς παράγοντες που καταστροφολογούν για την οικονομία, η κυβέρνηση εντάσσεται τον κύριο Στουρνάρα? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Νομίζω ότι ό,τι σχόλιο έχω κάνει σε σχέση με θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν λάβει θέση το προηγούμενο διάστημα για την ελληνική οικονομία ήμουν αρκετά σαφής. Παρακαλώ. Ωστόσο, κύριε εκπρόσωπε, δεν άκουσα αν συμμερίζεστε τα στοιχεία που έχουν δώσει αυτοί οι θεσμικοί παράγοντες τόσο για την εκροή καταθέσεων, για το τραπεζικό σύστημα, για το ότι όσο καθυστερούμε το πρόγραμμα δεν πρόκειται να βγει. Αυτό το οποίο προσπαθώ να εξηγήσω καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ενημέρωσης είναι ότι ο κίνδυνος να μην βγει το πρόγραμμα θα αυξηθεί εφόσον δεν θα καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία. Σε μια συμφωνία δηλαδή που δεν θα μεταθέτει το πρόβλημα του χρέους και το πρόβλημα της δημοσιονομικής πορείας για μετά τη λήξη του προγράμματος το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη του 2017. Αυτό είναι που προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγμή διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα είναι κοινωνικά βιώσιμη. Όλοι όσοι λοιπόν τοποθετούνται σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα θα πρέπει να μας πούν πέρα από το πότε πρέπει να κλείσει η συμφωνία και με ποιο τρόπο προτείνουν να κλείσει η συμφωνία. Τι λένε δηλαδή για τα μέτρα τα οποία προβάλλει, τις απαιτήσεις για τις οποίες προβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι λογικές, θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να ξεφύγει από την ύφεση στην οποία την είχαν καταδικάσει προηγούμενες κυβερνήσεις, όπου όλοι θυμάστε ποιοι ήταν οι υπουργοί οικονομικών στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για την ύφεση λοιπόν θα βοηθούσε η αποδοχή της πρότασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ναι ή όχι? Η γνώμη μου είναι λοιπόν, και σας το ξαναείπα και προηγουμένως, ότι χρειάζεται ένα καθαρότερο βλέμμα όταν μιλάμε για την ελληνική οικονομία, όταν μιλάμε για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Χρειάζεται ένα βλέμμα το οποίο είναι περισσότερο ψύχρεμο και λιγότερο πολιτικά εντασσόμενο σε συγκεκριμένες πολιτικές στρατηγικές. Παρακαλώ, κύριε Σβέρκο. Θεωρείτε, επιστρέφω στις τοποθετήσεις πρόσφατες του κυρίου Στουρνάρα και την επικείμενη του κυρίου Σιμίτη, γιατί έχουν βγει κάποια στοιχεία από την στοιχεία, κάποια τέλος πάντων αποσπάσματα από την συνέντευξη που πρόκειται να προβληθεί του πρώην Πρωθυπουργού. Θεωρείτε ότι είναι τυχαία η σύμπτωση των απόψεων και των εκτιμήσεων των δύο αυτών παραγόντων? Και μιλάω για το όσον αφορά τον κύριο Στουρνάρα για την πολιτικολογία.
διότι ο κύριος Στουρνάρας είπε αυτά που είπε, ο κύριος Σιμίτης λέει ότι αναμένει, ότι φοβάται μάλλον ατύχημα στην διαπραγμάτευση. Αυτή η ενεργοποίηση λοιπόν είναι τυχαία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό, κύριε Σβέρκο, νομίζω ότι πρέπει να το ρωτήσετε στους ίδιους αφενός και αφετέρου. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει τη σοφία και μπορεί και κρίνει. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπο, είπατε νωρίτερα πως η κυβέρνηση έχει γενιά και συμπαγή στάση ό,τι αφορά τη ΔΕΗ και θέλω να μου πείτε αν αντιλαμβάνεστε καταρχήν ως ταυτόσιμες τις δηλώσεις του κυρίου Πιτσιόρλα από τη μία, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τον κρατισμό και να μπει η ΔΕΗ σε ένα μοντέλο Κόσκο, και τις δηλώσεις του κυρίου Σκουρλέτη από την άλλη. Και ένα δεύτερο, ο κύριος Σταθάκης έχει πει πως αν θες εχθρούς κάνει αλλαγές. Θέλω να ξέρω αν η κυβέρνηση θεωρεί εχθρούς τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και πώς θα τους αντιμετωπίσει σε περίπτωση απεργιών. Κοιτάξτε, το ζήτημα της λειτουργίας και της οικονομικής πορείας της ΔΕΗ είναι πολύ πολύπλοκο για να μπορέσει να εξαντληθεί σε μία πρόταση. Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση, πέρα και έξω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα διαπραγμάτευση. Σε ό,τι αφορά τους συνδικαλιστές, η κυβέρνηση ποτέ δεν τους αντιμετωπίζει ως εχθρούς. Αντιθέτως, προσπαθεί να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο μαζί τους. Και σας λέω ότι όταν τελικά έρθει η συνολική συμφωνία, θα μπορέσουμε να την αποτιμήσουμε και να την συγκρίνουμε και με όσα είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν και με όσα ζητούσαν οι δανειστές, αλλά και με τις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης. Παρακαλώ. Επ' αυτού μιλήσατε για συλλογικές αποφάσεις. Κάζω ότι αυτές θα θεσμεύσουν το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία, θα καλέσετε τους βουλευτές αυτούς να παραιτηθούν πριν ψηφίσουν στη Βουλή? Δεν θα κάνω σχόλιο επί υποθετικού σοναρίου. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Οι συλλογικές αποφάσεις δεσμεύουν αυτονοήτως τους πάντες οι οποίοι συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα. Είτε αυτά είναι τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, είτε είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, είτε είναι οι κεντρικές επιτροπές των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, σχετικά με τις καθυστερήσεις. Συγχωρείτε. Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αποδώσατε την ευθύνη στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, αποδίδει ολόκληρη την ευθύνη στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στο κλείσμα της αξιολόγησης. Πώς κρίνετε λοιπόν αυτή τη στάση? Και μία δεύτερη ερώτηση σχετικά με την στάση της αντιπολίτευσης. Χθες είχαμε μία ανακοίνωση της ΟΝΕΔ σχετικά με τα εγγένεια του Μουσείου του Νίκου Μπελογιάννη από τον Πρωθυπουργό, σε αρκετά εμφυλιοπολεμικό, θα λέγαμε, κλίμα, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι ως γνήσιος εκφραστής, διαβάζω, μετεμφυλιακών συμπλεγμάτων, επιλέγει να υμνήσει ένα πρωταγωνιστή των ετών του διχασμού, πιστός στην επέσχυντη και εκδικητική συνθηματολογία του ακροατηρίου του ΕΑΜ Ελλάς Μελιγαλάς. Έχετε κάποιο σχόλιο για την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας και την αξιωματική αντιπολίτευση? Πρόκειται για κατάπτυστο σχόλιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να σχολιάσουμε τίποτα περισσότερο. Ο Νίκος Μπελογιάννης, το μοναδικό το οποίο αξίζει είναι τιμή. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σχόλιο, νομίζω ότι ήμουν απολύτως ξεκάθαρος. Είπα με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι η καθυστέρηση στην αξιολόγηση, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων προφανώς προβληματίζει την ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι προφανές στον οποιονδήποτε θέλει να κοιτά καλοπροαίρετα τις διαπραγματευτικές εξελίξεις, ότι η βασική ευθύνη δεν βρίσκεται στην πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό το οποίο προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση διαρκώς είναι να εξορθολογήσει τη συζήτηση, να σταματήσει τις πολλές φορές ακατανόητες κολλησιεργίες οι οποίες υπάρχουν από διάφορες πλευρές εκ μέρους των δανειστών και να φτάσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα σε μία λύση η οποία θα είναι κοινωνικά βιώσιμη. Έχετε ρωτήσει, κύριε Μακρυγιάννη, νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα ζητήματα. Κράτησε και αρκετή ώρα. Παρακαλώ. Μαλτέζο, από το Reuters, μια ερώτηση για τους επικεφαλείς των θεσμών. Αναμένεται ακόμα να επιστρέψουν πριν από το Eurogroup της 7ης Απριλίου και ο μόνος τρόπος, από ό,τι καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, για να υπάρχει τεχνική συμφωνία μέχρι το Eurogroup είναι να υποχωρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις απαιτήσεις του.
Όχι, εγώ αυτό το οποίο προσπάθησα να σας πω ήταν να δώσω μία εξήγηση για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε συμφωνία. Αυτή τη στιγμή σας έχω πει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Έχουν υπάρξει αμοιβές υποχωρήσεις και από την ελληνική κυβέρνηση και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες οδήγησαν και στη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τεχνικά ζητήματα και επιμέρους διαφωνίες, οι οποίες στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες δηλαδή, έχω την πεποίθηση ότι θα επιληθούν και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να φτάσουμε σε μια τεχνική συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Ορίστε, κύριε Μακρυγιάννη. Παίρνοντας αφορμή από αυτά τα οποία είπατε, κύριε εκπρόσωπε, για τους θεσμικούς παράγοντες της πολιτικολογίας, αλλά και κάποια σενάρια που ήταν το φως της δημοσιότητας προημερών περί ευρύτερων συνενέσεων για την έγκριση της συμφωνίας. Βλέπετε ότι πίσω από όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν πιέσεις, επιδιώξεις, σχεδιασμοί για πολιτικές εξελίξεις τύπου οικουμενικών κυβερνήσεων και πάει λέγοντας? Είναι πολύ πιθανό, ωστόσο αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι δεν βρίσκεται ούτε στις προθέσεις ούτε στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης σε οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να εξασφαλίσουμε μια καλή συμφωνία και να ολοκληρώσουμε το 2019 ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα με την έξοδο της Ελλάδας από την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο την ενημέρωσή του στους πολιτικούς